Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις ημέρα σε τίτλους. Ταυτοποιήθηκαν 6 από τους δράστες της επίθεσης κατά φυσοκολλητών του ΚΚΕ. Έρευνα παρουσία του εισαγγελέα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα. Νέος πόλεμος δηλώσεων ανάμεσα στο ΚΚΕ και τη Χρυσή Αυγή. Δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Σκληρή επίθεση Τσίπρα κατά της κυβέρνησης από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αγώνας δρόμου για να κλείσουν τα ανοιχτά μέτωπα εν ώψη της έλευσης της Τρόικας. Στη θέση της για να διάρθρωσε λειτουργία των αμυντικών βιομηχανιών, εμένει η κυβέρνηση. Συμφωνία Ουάσιγκτον Μόσχας για το χημικό πλωστάσιο της Συρίας. Διορία μιας εβδομάδας στον Άσαντ να παραδώσει τη λίστα με τα χημικά. Κυρίες και κύριοι, ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία 6 από τους δράστες της πρωτοφανούς επίθεσης εναντίον αφυσοκολλητών του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Πέραμα. Και οι 6 κατονομάζονται ως μέλη της Χρυσής Αυγής. Τα ξημερώματα έγινε έρευνα παρουσία εισαγγελέα στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης του κόμματος, ενώ δεκάδες είναι και οι προσαγωγές. Στην ταυτοποίηση 6 ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση σε βάρος των μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στο Πέραμα, έχει προχωρήσει η αστυνομία. Πρωτοφανές αυτό έγινε, υπάρχουν κάποιες δοσοληψίες από κάποιες ομάδες που δεν μπορεί να το γνωρίζει αυτό κανένας. Τα θύματα στην κρατική ασφάλεια αναγνώρισαν και κατονόμασαν τους δράστες ως μέλη της Χρυσής Αυγής. Λίγο βάναψε αυτό που έκανε, αυτή η ομάδα. Οι δράστες δεν εντοπίστηκαν από την αστυνομία. Η δικογραφία, η οποία θα σταλεί στην εισαγγελία, που θα αποφανθεί αν θα αντιμετωπιστούν ως μέλη εγκληματικής συμμορίας. Μετά τη χθεσινή επιχείρηση στο Πέραμα και τις δεκάδες προσαγωγές, οι αστυνομικοί τα ξημερώματα ερεύνησαν τοπικά γραφεία της Χρυσής Αυγής, παρουσία εισαγγελέα. Τα ξημερώματα αστυνομικοί ήρθαν εδώ στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα, όπου όπως ήταν φυσικό ήταν κλειστά. Μπήκαν μέσα και σύμφωνα με πληροφορίες δεν εντόπισαν τίποτα. Σαν κοινοί εγκληματίες διέριξαν την είσοδο των γραφείων, διενέργησαν παράνομο έλεγχο χωρίς να ενημερώσουν κανέναν από τους υπευθύνους και τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Ασφαλώς και δεν βρήκαν τίποτα επιλείψιμο και έφυγαν σαν τους κλέφτες. Τα δακτυλικά αποτυπώματα του ενός που φέρεται ως δράση της επίθεσης εντοπίστηκαν και σε ένα αυτοσχέδιο ξύλινο ρόπαλο που βρέθηκε στο σημείο. Από την ανάλυση προέκυψε ότι είναι σεσημασμένος και στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για επίθεση σε βάρος μεταναστών. Και άκουσα Χρυσή Αυγή και Χρυσή Αυγή και λέω, δεν τα είδα με τα μάτια μου. Ότι η Χρυσή Αυγή κάνει και σκοντώνει και δέρνει και αυτά. Τώρα αυτό το χθες το βράδυ τα είδαμε τα μάτια μου. Όπως είχαν καταγγείλει τότε οι Αιγύπτιοι αλλιεργάτες, ένας εκ των οποίων είχε τραυματιστεί σοβαρά, οι δράστες φορούσαν μπλούζες της Χρυσής Αυγής. Έχει γράφει πάνω στο μπλούτα του Χρυσή Αυγή με το άσπρο. Λίγες ώρες μετά την επίθεση 6 άτομα είχαν συλληφθεί, όμως είχαν αρνηθεί ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Χθες το απόγευμα, μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους του Περάματος. Θα παραμείνουμε σε εξελίξεις, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν νεότερα. Πάμε στην Ιρώ Καριοφίλη για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ιρώ. Να ξεκινήσουμε από το νεότερο που έχει να κάνει με το ότι τα μέλη της Χρυσής Αυγής πήγαν σήμερα στην αστυνομική διεύθυνση του Πειραιά, στην ασφάλεια του Πειραιά συγκεκριμένα, και εκεί λοιπόν υπέβαλαν μήνυση εναντίον της εισαγγελέως, η οποία προείστατο χτες στην έρευνα που έκανε η αστυνομία τα ξημερώματα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα, καθώς αναζητούσαν τους δράστες ή κάποιο αποδεικτικό στοιχείο. Ένα σπάνιο γεγονός, δεδομένου ότι δεν έχουμε δει πολλές μηνύσεις εναντίον εισαγγελέων. Και μπορεί, φαντάζομαι, ο εισαγγελέας στα πλαίσια μιας έρευνας να μπει σε κάποια γραφεία να κάνει κάποια έρευνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά λοιπόν στις υπόλοιπες εξελίξεις, η αστυνομία αυτή τη στιγμή αναζητά κυρίως 6 άτομα, αν και δεν ήταν μόνο 6 οι οποίοι ήταν στο περιστατικό. Αλλά γιατί αναζητά αυτούς τους 6? Γιατί αυτοί οι 6 ήταν που κατονομάστηκαν από τα θύματα, από τα μέλη δηλαδή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τα οποία και δέχτηκαν την επίθεση και τραυματίστηκαν. Γνωρίζονται για ποιους πρόκειται, καθώς όπως λέει η αστυνομία, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και της Χρυσής Αυγής, προχωρούν και μάλιστα σε συμπλοκή, σε τέτοια συμπλοκή. Άρα τα μέλη του ΚΚΕ γνωρίζουν ακόμα και το ονοματεπώνυμο των φερόμενων ως δραστών. Ακριβώς. Επειδή λοιπόν δεν ήταν η πρώτη φορά, γνωρίζονται πάρα πολύ καλά στο Πέραμα. Οι αστυνομικοί μιλούν για μια εντός εισαγωγικών, να το τονίσω αυτό, βεντέτα, και θα πούμε το γιατί. Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, τους είπαν οι τραυματίες ότι μας επιτέθηκαν αυτοί και αυτοί και αυτοί και αυτοί και τους κατονόμασαν. Τώρα, για ποιο λόγο δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει συμπλοκή? Γιατί σύμφωνα με τις αρχές,
Τα μέλη της Χρυσής Αυγής στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα, που είναι ένας χώρος ο οποίος παραδοσιακά γνωρίζουμε όλοι ότι συνδικαλιστικά. Η Ομοσπονδία Μετάλλου. Ακριβώς, ναι. Ανήκει στο Κομμουνιστικό έχει, Κόμμα. Έχει πολλούς ψήφους στο ΚΚΒ. Ακριβώς. Ναι. Έχει θελήσει λοιπόν η Χρυσή Αυγή να δημιουργήσει εκεί ένα συνδικαλιστικό όργανο. Σύμφωνα πάντα με τις αρχές και τις πληροφορίες, έχουν αντιδράσει τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος και έχουν ξεκινήσει κάποιες και λεκτικές αντιπαραθέσεις και δυστυχώς φτάσαμε στο περιστατικό πριν ένα από. Ένα περιστατικό που είναι δολοφονική επίθεση βεβαίως. Όταν βλέπεις ρόπαλα με καρφιά, έτσι, δεν πάει να συμπλακίσει να αποτρέψει τον πολιτικό σου αντίπαλο, αλλά πας από τον εξουδετερώσεις. Ακριβώς. Θα πρέπει να σου πω ότι η αστυνομική στα σπίτια των 6 τουλάχιστον αυτών που έχουν κατονομαστεί βρίσκεται εκεί, έχει κάνει έρευνα και στους χώρους στους οποίους γνωρίζουν ότι εργάζονται και στα σπίτια τους δεν έχει εμφανιστεί κανείς και το θεωρούν απίθανο στα όρια του αυτοφόρου να μπορέσουν να βρουν κάποιον. Φαντάζονται και αυτοί ότι έχουν φύγει για να γλιτώσουν το αυτόφορο. Ωστόσο, όμως λένε ότι σίγουρα τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει εξέλιξη. Σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Τώρα, κυρίες και κύριοι, το θέμα αυτονόητο πυροδότησε και νέο πόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ Κομμουνιστικού Κόμματος και Χρυσής Αυγής. Στην επίθεση αναφέρονται και διεθνή μέσα ενημέρωσης με τον Βρετανικό Guardian να κάνει λόγο για το πλέον σοβαρό περιστατικό βίας από την είσοδο της Χρυσής Αυγής στην Ελληνική Βουλή. Νέο πόλεμο ανακοινώσεων και άγρια αντιπαράθεση μεταξύ Χρυσής Αυγής και Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας προκαλεί επίθεση με τους 9 τραυματίες στο Πέραμα. Η Χρυσή Αυγή με ανακοίνωση της επιτέθηκε προσωπικά στον πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου, ο οποίος είναι ανάμεσα στους τραυματίες. Ποιος είναι στα αλήθεια ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης? Είναι πρωτοκλασάτος στέλεχος της ΚΝΕ, του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ. Παιδί του κομματικού Σωλήνα και αρχιτραμπούκος με συμμετοχή σε επεισόδια και ξυλοδαρμούς όπου κατευθύνει ομάδες κρανοφόρων και ροπαλοφόρων. Είχε πρωτοστατήσει μάλιστα και στην περιφρούρηση της Βουλής από τα ΚΝΑΤ όταν χιλιάδες αγανακτισμένοι Έλληνες που αντιστέκονταν στο μνημόνιο αντιμετώπισαν τις ένοπλες ορδές του ΚΚΕ. Τον αποκαλεί αρχιτραμπούκο και μέλος ομάδων κρούσης του Κομμουνιστικού Κόμματος. Έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα και φωτογραφίες του 2011 από συμπλοκές στην περιοχή του Συντάγματος. Ο ίδιος απαντά. 20 Οκτώβρη του 2011 δεχτήκαμε μια παρόμοια αλλά ευρείας κλίμακας δολοφονική επίθεση από ίδιες παρακρατικές ομάδες σαν και αυτή που μας επιτέθηκε χθες. Είναι ένα παρόμοιο περιστατικό. Και βεβαίως προσπαθήσαμε να αμυνθούμε και να σώσουμε τα γυναικόπαιδα που δέχονταν βροχή της Μολότοφ και της Πέτρας. Ξένα μέσα όπως ο Guardian αναφέρονται στο περιστατικό του ξυλοδαρμού των μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος από οπαδούς της Χρυσής Αυγής. Σε ένα περιστατικό που χαρακτηρίστηκε ως δολοφονική επίθεση και το πιο σοβαρό περιστατικό βίας από τη στιγμή που η εξτρεμιστική οργάνωση εξελέγει στο κοινοβούλιο, περίπου 50 άνδρες, κρατώντας λωστούς και ρόπαλα, επιτέθηκαν σε αριστεριστές, οι οποίοι μοίραζαν αφίσες σε ένα εργατικό προάστιο της πρωτεύουσας. Ο πόλεμος των ανακοινώσεων συνεχίστηκε και σήμερα. Μετά τις διόπτερες νυχτερινής όρασης του Κουτσούμπα που δήλωσε επιτέθηκαν νύχτα με κουκούλες και καλυμμένα πρόσωπα, εμείς βέβαια αναγνωρίσαμε κάποιους, τώρα έχουμε και τους δορυφόρους της καθεστωτικής Guardian, η οποία κάνει ανάλυση επί των γεγονότων στο Πέραμα, υιοθετώντας πλήρως τις ανυπόστατες κατηγορίες εναντίον του Λαϊκού Συνδέσμου, γεγονός που αποδεικνύει ότι πλουτοκρατία και αριστερά πάνε χέρι-χέρι για να σώσουν το καθεστώς του μνημονίου. Γνωρίζουν λοιπόν και ποιοι ήταν αυτοί που ηγούνταν αυτής της ομάδας, της δολοφονικής ομάδας, της μαφιόζικης ομάδας, η οποία επιτέθηκε σαν μέλη του ΚΚΕ. Τώρα ήταν η πρώτη κουβέντα που ήθελαμε να κάνουμε. Να σπάσει λίγο αυτό το απόσπασμα που κανείς δεν τολμούσε να μας φωνάξει. Η ιστοσελίδα left.gr που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε πρόσφατο βίντεο από το site της Χρυσής Αυγής, στο οποίο ο βουλευτής του κόμματος Ιωάννης Λαγός καταφέρεται εναντίον μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Πέραμα. Οι λαϊκέδες του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, οι οποίοι καπηλεύονται τόσα χρόνια αυτή την κατάσταση, θα εξαφανιστούν από εδώ πέρα μέσα. Την επίθεση στα μέλη του ΚΚΕ καταδίκασαν τα κόμματα. Ως Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να παίξουμε το παιχνίδι που επιθυμούν οι θειασότες του ναζισμού, ώστε να φαίνονται τα μόνιμα θύματα του συστήματος και να ενισχύουν το δήθεν αντισυστημικό τους προφίλ. Η χτεσινή δολοφονική επίθεση μελών της Χρυσής Αυγής σε μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος είναι ένα ακόμη δείγμα της ανεξέλεγκτης δράσης της ναζιστικής συμμορίας, που βάζει στο στόχαστρό της πρώτα απ' όλα τη δημοκρατία και τα δικαιώματα. Οι Χρυσαυγίτες ανεργούν ως παρακράτος. Η δικαιοσύνη οφείλει να ερευνήσει σε βάθος αυτή την υπόθεση και να οδηγήσει στην εξάρθρωση των παρακρατικών μηχανισμών.